υπό τις ίδιες συνθήκες και υπό μορφή κανονικότητας θα είχε τη μέγιστη δημοσιότητα, γιατί είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει τουλάχιστον στον λεγόμενο ευρωπαϊκό χώρο. Ενώ η κίνηση τριών χωρών, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και της Ισπανίας, αλλά και οι αντίδραση του Ισραήλ, να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του κράτους Παλαιστίνης. Προσέξτε, δεν είναι τίποτα φοβερό επί της ουσίας, συμβολικά όμως είναι πολύ ισχυρό. Λοιπόν, έπαιξε ειδησιογραφικά, δεν λέω, και αυτό ήταν, τέλειωσε. Διότι και χώρες που είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, πώς το κάνει ο διάλος, ρε παιδί μου, και κάνουν τέτοιες απονεννοημένες κινήσεις. Βεβαίως το Ισραήλ διέκοψε τις διπλωματικές επαφές και λένε ότι έχει πονέσει πάρα πολύ, ειδικά η στάση της Νορβηγίας, διότι είχαμε και τις συμφωνίες του Όσλο, που δεν ήταν τίποτα φοβερό, αλλά τέλος πάντων ήταν ένας οδηγός στην εποχή που ζούσε ο Αραφάτ. Με αφορμή αυτό θα ξεκινήσουμε και θα το ξεδιπλώσουμε ευρύτερα σήμερα με τον κύριο Θέμη Τζίμα, νομικό διδάκτορα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης στο ΑΠΙΘΙΤΑ και μετά διδακτορικό ερευνητή. Κύριε Τζίμα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πριν από αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε, θέλω να προσθέσω και αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι ένας από τους γκουρού της επιστήμης των διεθνών σχέσεων, ο οποίος δεν είναι και τίποτα ριζοσπαστικό, έτσι, ο Μίρσχάιμερ, όμως με φοβερές αναλύσεις, εμφανίστηκε προχθές σε μία δημόσια ομιλία, έχει καταγραφεί και σε βίντεο, να λέει: το Ισραήλ, το κράτος, διαπράττει γενοκτονία και εθνοκάθαρση. Είναι καθεστώς απαρτχάιντ. Δεν πολεμάει για την επιβίωσή του και για καμία αυτοάμυνα, αλλά για να εκενώσει τη Γάζα και να την κάνει real estate πουλώντας γη. Το ίδιο θα κάνει και στη Δυτική Όχθη. Συγγνώμη, αυτά δεν τα λέει ο Τζίμας, δεν τα λέει ο Σαχινής, δεν τα λέει ο Άλφατα, τα λέει ο γκουρού των διεθνών σχέσεων, στον οποίο πολλοί ομνίουν όταν ξεκινάνε τα δικά τους βιβλία, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τι γίνεται εδώ? Ναι. Είναι ένας συντηρητικός, θα λέγαμε, από επιστημονικής ακαδημαϊκής απόψεως αναλυτής ο Μέρσχάιμερ, πολύ, πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο των διεθνών σχέσεων, ο οποίος ως ρεαλιστής, ως πρεσβεύτη ρεαλιστική σχολή στις διεθνείς σχέσεις, είχε πάρει αρκετά προωθημένες θέσεις, όπως και άλλοι άλλων σχολών, ας πούμε ο Ζάξ, και σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και τώρα λέει την αλήθεια, ή τέλος πάντων σε μεγάλο βαθμό λέει την αλήθεια σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Και αυτό, το να λες την αλήθεια, είναι σχεδόν επαναστατικό, τουλάχιστον στις μέρες μας. Λοιπόν, επομένως, ναι, υπάρχει και ένα τμήμα της επιστημονικής κοινότητας, ακόμη και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει ξεφύγει από την ισχύ και την επιρροή των λόμπι, τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου. Για το άλλο το οποίο λέτε, πολύ σωστά είπατε, είναι μια κατά βάση συμβολική κίνηση. Βεβαίως ο συμβολισμός στην πολιτική έχει τη σημασία του. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τις τρεις χώρες, από τρία δυτικά κράτη, φυσικά και πονάει πολύ το Ισραήλ. Και δείχνει βεβαίως και κάτι ακόμη. Το Ισραήλ υποτίθεται ότι δεν μπορεί να συνομιλήσει με τη Χαμάς, διότι δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά του να υπάρχει ως κράτος. Αυτό, το δικαίωμα των Εβραίων να ζουν στην περιοχή. Ναι. Αυτό είναι μία από τις βασικές αρχές που λέει το Ισραήλ. Εδώ μιλάμε ακριβώς για μία οργάνωση η οποία δεν με αναγνωρίζει καν ως κράτος. Δεν με υπολογίζει. Μάλιστα. Παρότι μάλιστα η Χαμάς έχει κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και έχει πει ότι αν βρεθεί μία συνθήκη μόνιμης ειρήνης και τα λοιπά, με ένα τρόπο ατύπως θα αναγνωρίσει. Εδώ έχουμε ένα κράτος ολόκληρο, το κράτος του Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται διπλωματικός, πολιτικός και τα λοιπά, σε άλλα κράτη, σε τρίτα κράτη, διότι αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος. Και λέω, από τη μια εγκαλούμε μια οργάνωση η οποία στο κάτω-κάτω διεξάγει έναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα, και από την άλλη έχουμε ένα ολόκληρο κράτος το οποίο κατέχει γη και κάνει όσα κάνει, το οποίο δεν αναγνωρίζει, όχι στη Χαμάς, συνολικά στους Παλαιστινίους, το δικαίωμα να φτιάξουν το κράτος τους. Αυτό περνάει στη συζήτηση στα ψηλά, σαν να είναι δικαίωμα του Ισραήλ
να ζητά από τρίτα κράτη, να απαιτεί, όχι να ζητά απλώς, να μην αναγνωρίσουν κάτι το οποίο προβλέπεται και από το Διεθνές Δίκαιο και από όλες τις συμφωνίες. Επισημαίνετε κάτι που περνάει στον Τούκου και έχετε απόλυτο δίκιο να το λέτε. Λέτε δηλαδή ότι να δεχτούμε ότι μία οργάνωση των Παλαιστινίων δεν θέλει το Ισραηλινό κράτος. Ωραία, για την οικονομία της συζήτησης. Να το δεχτούμε, λέτε. Εδώ έχεις ένα κράτος το οποίο έχει μάλιστα θεσμικές λειτουργίες, διακριτές εξουσίες και ζητάει από τρίτα κράτη να μην έχουν άποψη αναγνώρισης ενός κράτους. Βεβαίως, και ένα κράτος το οποίο το έχει πει ο ίδιος ο Νετανιάχου σε ανύποπτο χρόνο σε συνεντεύξη τη δεκαετία του 90, αλλά και το έχουν πει και αρκετοί ακόμη και το ξέρουμε, δεν κρύβει καν ότι κάνει ένα οργανωμένο λόμπινγκ σε άλλα κράτη με πρώτες και κύριες στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να επιβάλλει και αυτή του την πολιτική στα τρίτα κράτη και άλλες πολιτικές. Δηλαδή παρεμβαίνει ευθέως στις εσωτερικές μας διεργασίες με τρόπους είτε παρανόμους είτε ημιπαρανόμους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τεράστιο, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Γιατί ακριβώς το Ισραήλ, σε ποια βάση διεκδικεί να έχει ειδικά προνόμια έναντι όλων των υπολείπων κρατών και ειδικές ασυλίες? Ο Μίρσχαϊμερ είπε και κάτι ακόμη σε σχέση με αυτά που συζητάμε, ότι εδώ δεν είναι θέμα ούτε άμυνας πέρα από το τι είναι γενοκτονία. Εδώ είναι σχέδιο B, λέει ο Μίρσχαϊμερ, να αδειάσει τη Γάζα από τους κατοίκους της, να την τεμαχίσει στη λογική του real estate και να αρχίσει τις αγοροπολισίες, κάτι που το κάνει πια και στη Δυτική Όχθη, σε ό,τι είχε να απομείνει στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά, σήμερα έχει ζώσει και την Τζενίν. Άρα, λέει ο Μίρσχαϊμερ, εδώ δεν ισχύει ότι το κάνει για τη Γάζα, για τη Χαμάς. Εδώ χτυπάει και στη Δυτική Όχθη. Υπάρχει περίπτωση να είναι σχέδιο οικοπεδοποίησης? Το ότι θέλουν να κάνουν τη Γάζα ένα resort Ισραηλινό, αυτό το λένε από τους φαντάρους, τους κατοχικούς μέχρι υπουργούς. Είναι γνωστό. Κοιτάξτε, ο Μίρσχαϊμερ λέει πολλά, δεν λέει όμως και κάτι ακόμη που εξηγεί όλα αυτά τα οποία λέει. Το Ισραήλ από τη σύλληψή του είναι ένα αποικιακό σχέδιο. Είναι ένα σχέδιο επικιστικού αποικισμού. Δηλαδή στέλνω αποίκους, υλοποιώ ένα αποικιοκρατικό σχέδιο προς όφελος κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών πια, το οποίο προκειμένου να επιβιώσει, όπως κάθε αποικιακό σχέδιο, το κάναν οι Γάλλοι στην Αλγερία, το κάναν οι Γερμανοί στην Ναμίμπια, το κάναν οι Βέλγοι στο Κονγκό, χρειάζεται δύο πράγματα. Μία ντόπια συνεργαζόμενη ελίτ, υποδέστερη μεν από τους αποικιοκράτες αλλά συνεργαζόμενη, και την εξόντωση ολοκληρωτικώς ή σε πολύ μεγάλη κλίμακα του τοπικού πληθυσμού. Αυτό είναι η αποικιοκρατία. Προκειμένου κατόπιν να πάνε οι έπικοι και να επικίσουν αυτή τη γη. Εξού και κάθε αντιαπικιακός αγώνας, κάθε εθνικό απελευθερωτικός αγώνας είναι πρωτίστως αγώνας για γη. Αυτό που εμείς το έχουμε ξεχάσει, το πόσο σημαντικό είναι συγκεκριμένος λαός σε συγκεκριμένη γη. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και όλη η βαρβαρότητα χτίζεται πάνω σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το γεγονός που έχουμε σε συνδυασμό με το θάνατο της Ιρανικής δεύτερης στην τάξη ηγεσίας, εννοώ με αυτό τον πρόεδρο του Ιράν και τον Υπουργό Εξωτερικών, πώς κάτι γνώμη σας δείχνουν τις εξελίξεις στη Μέση και Αιγύπτου Ανατολή? Έχουμε μια σειρά, αυτό νομίζω ότι πρέπει να πούμε, πολύ περίεργων συμπτώσεων. Πολύ περίεργο για να είναι συμπτώσεις. Μέσα στο Μάιο είχαμε μια δολοφονική απόπειρα εναντίον του διαδόχου του Σαουδαραβικού θρόνου. Με γνωστό παρεπιπτόντος ότι μάλλον είναι στα τελευταία του ο Σαουδάραβας βασιλιάς. Είχαμε τις φήμες περί επικείμενου προεξοπλισμού κατά του Ερντογάν. Είχαμε τη δημοσιοποίηση σχεδίων, από ό,τι μάθαμε, δολοφονίας του Βούτσιτς. Είχαμε τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του Σλοβάκου,
πίτσο. Είχαμε την απόπειρα προεξοπλισμού στο Κονγκό με εμπλεκόμενο έναν εγκατεστημένο στις Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρηματία και προεστρατιωτικό που συνελήφθησαν και Αμερικανοί πράκτορες, τρεις. Και είχαμε και τον περίεργο θάνατο του Ραΐση, για τον οποίο του Ιρανού Προέδρου, για τον οποίο θάνατο πάρα πολλά σενάρια είναι αυτά που κυκλοφορούν, με κυριότερο αυτό ενός ηλεκτρονικού σαμποτάζ στα αισθήματα του ελικοπτέρου, κάτι το οποίο και το ίδιο το Ιράν, και αν ακόμη έχει γίνει, με μεγάλη δυσκολία θα το παραδεχτεί. Διότι είναι κατανοητό το τι πρέπει να πράξει μετά. Η αίσθησή μου είναι ότι επειδή μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο κλιμάκωσης και στο ουκρανικό και στο ευρύτερο μεσανατολικό, δηλαδή σε μια κλιμάκωση αυτής της σπονδυλωτής παγκόσμιας αντιπαράθεσης, έχει αρχίσει να βρέχει σφαίρες, σαμποτάζ, απόπειρες πραξικοπημάτων και τα γνωστά που περιλαμβάνονται σε όλα τα εγχειρίδια υβριδικών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Λέει εδώ μία φίλη, ο κύριος Τζίμας, πώς βλέπει τις αποφάσεις για διώξεις από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, εξισώνεται το θήτης με το θύμα όπως έλεγε ο ίδιος, ή είναι ένα κρύβο δίκαιο εδώ πέρα και προς την ηγεσία του Ισραήλ και προς την ηγεσία της Χαμάς όμως, για ό,τι έπραξαν σε 7 Οκτωβρίου. Βεβαίως, πολύ ωραίο το ερώτημα. Σε ό,τι με αφορά, έχω πολύ μικρή εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο δικαστήριο, όχι στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς, αλλά στο συγκεκριμένο. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όχι αδίκως, έχει κατηγορηθεί για τρομερή μονομέρεια. Κατά βάση δεν διώκει δυτικούς ή δυτικόφιλους ηγέτες. Εξού και η ιστορία με την προαναγγελία τρόπων την αδίωξης εναντίον του Νετανιάχου, και ενδεχομένως και όλων Ισραηλινών αξιωματούχων, είναι ένα σοκ. Δεν μου φεύγει από το μυαλό, δεν έχω καμία απόδειξη βεβαίως περί αυτού, ότι αυτό το σοκαριστικό για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ γεγονός ίσως να έχει και μια υπόγεια, αν μη τι άλλο, ανοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες είναι προφανές ότι πια βλέπουν στον Νετανιάχου όχι ένα πλεονέκτημα, αλλά περισσότερο ένα βάρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν έναν πιο ευπόλυτο στο εσωτερικό του σιωνιστή από ότι είναι ο Νετανιάχου, ο Σμότριτς, ο Μπεν Γκβίρ και όλος αυτός ο εσμός ο ξεκάθαρα ακροδεξιός. Δηλαδή θα ήθελαν πολύ να το δουν να φεύγει και να τον διαδέχεται ένας άλλος πιο ικανός, στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής βεβαίως. Άρα δεν μου φεύγει από το μυαλό ότι ίσως υπογείως και οι Ηνωμένες Πολιτείες ασχέτως του τι λένε, να μην στεναχωριούνται και ιδιαιτέρως. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, δεν είναι έκπληξη ότι υπάρχει προαναγγελία διώξεων και εναντίον της Χαμάς. Ακριβώς ο προσανατολισμός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, πολιτικά εννοώ, είναι περισσότερο προς τα εκεί. Το ζήτημα είναι ότι ιδίως σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, ξέρετε, είναι ο λίγο τι αστεία αυτή η προαναγγελία. Δηλαδή, ο ηγέτης της Χαμάς μέσα στη Γάζα νομίζω ότι έχει πολύ σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθεί από το τι θα συμβεί αν φύγει από τη Γάζα και συλληφθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Λοιπόν, θέλω να φύγω από αυτό. Μου γράφουν εδώ πέρα ότι, γιατί ο κύριος Τζίμας λέει, θεωρεί συμπτωματικά το τι συμβαίνει στη Γεωργία, τι γίνεται με το ψήφισμα των ΗΕ. Μου λέει άλλος για τη γενοκτονία της Σεμπρένιτσα. Γενικώς μπαίνουμε σε κινητικότητα και τα Βαλκάνια και η Εγγύης Ανατολή και η Κεντρική Ασία. Γίνεται χαμός, μου γράφουν εδώ, κύριε Τζίμα. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ, ότι όλες αυτές οι περίεργες συμπτώσεις είναι πολύ περίεργες για να είναι συμπτώσεις. Πηγαίνουμε σε μια νέα φάση κλιμάκωσης παγκόσμιας αντιπαράθεσης και το κάθε μπλοκ, και ιδίως εν προκειμένου το δυτικό μπλοκ, θέλει να διασφαλίσει ότι στις γραμμές του δεν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έστω και εν μέρη διαφωνούν με την πολιτική των ΗΠΑ. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Ο Ερντογάν χθες έκανε μια κίνηση που για πολλούς χρήζει ευρείας ανάλυσης, ακόμη και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν το έκανε γι' αυτό βέβαια. Κατήργησε τον κανονισμό επιστράτευσης και κατάστασης πολέμου και εξέδωσε ένα νέο κανονισμό όπου πλέον δεν χρειάζεται να αποφασίζουν υπουργικά συμβούλια από το κάζους μπέλι μέχρι την υποψία πραξικοπήματος που θα μπορούσε ο τοπικός διοικητής να κινήσει τα θέματα. Τελειώσαν όλα αυτά. Ένας και μόνο ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας μπορεί να ενεργοποιεί ή να μην ενεργοποιεί τα πάντα. Σας λέει κάτι νομίζω αυτό? Νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις
οι οποίες πρέπει να μας απασχολούν πράγματι, αλλά είναι σαφές νομίζω ότι κυρίως έχουν να κάνουν με το φόβο περί νέας απόπειρας προεπισκοπήματος. Πάντα σε κάθε κράτος όταν βλέπουν την ηγεσία, το ξέρουμε όλοι αυτό, να προσπαθεί να ελέγξει ζητήματα νομικά και πολιτικά γύρω από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αυτού του είδους έκτακτης ανάγκης, είναι προφανές ότι κάτι φοβάται. Και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Τζίμα, διότι προχθές αρθρογραφούσατε για το πώς η ελληνική πολιτική ελίτ, σημαίνει 18 χρόνια από το μοιραίο γεγονός του Ηλιάκη, το αεροπόρο από την Κρήτη, εσείς αρθρογραφήσατε για το πώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα και εν ώψη των ευρωεκλογών, δηλαδή για τις λεγόμενες ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά κυρίως το πεδίο των εθνικών ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, είτε η κυβέρνηση είναι είτε οι κύριοι παίκτες, στην ουσία λέτε δεν τοποθετούνται, πετούν την μπάλα στην εξέδρα. Δεν τοποθετούνται γιατί υπάρχει κοινή πολιτική. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτή τη στιγμή εμπράκτως, με την εξαίρεση του ΚΚΕ, αν θέλετε, και κάποιων μικρότερων έτσι, αριστερών δυνάμεων, αλλά και αυτή εντός συγκεκριμένων ορίων, να μην το ξεχνούμε, δεν αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική, η οποία είναι πλήρης ευθυγράμμιση, συμφέρει δεν συμφέρει τον ελληνισμό με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Επομένως δεν μιλούν γιατί να πούνε ότι συμφωνούν. Δεν πάει κανείς εκλογές λέγοντας πόσο συμφωνεί με την κυβέρνηση. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχει αλλάξει κάτι αυτές τις μέρες. Η Τουρκία συνεχίζει τη δική της πολιτική και εμείς συνεχίζουμε την πολιτική των ΗΠΑ. Που σημαίνει αυτό ότι έχουμε ετεροβαρύ διάλογο. Σαφώς. Η Τουρκία έχει δική της εθνική, το έχουμε πάρα πολλές φορές και μαζί. Κατά τη γνώμη μου, από τη στιγμή που η Τουρκία έχει δική της εθνική πολιτική, όποιες ατέλειες. Ενώ εμείς δεν έχουμε δική μας εθνική πολιτική, βρισκόμαστε σε υποδέστερη θέση. Είναι απλό. Θέλω να σας διαβάσω μία είδηση. Υπάρχει στις ευρωεκλογές και το κόμμα της μουσουλμανικής μειονότητας, το Κίεφ. Ναι. Το οποίο Κίεφ βεβαίως δεν μιλάει έτσι γενικώς και ορίστως, μιλάει για τουρκική μειονότητα κτλ. Προσέξτε τώρα, η είδηση λέει το εξής. Πραγματοποίησε προεκλογική εκστρατεία, ευρωεκλογές είναι, στην Έδεσα. Ωραία. Ναι. Εκεί λοιπόν ζήτησε τις τοποθετήσεις από το ακροατήριο του ουράνιου τόξου για τις εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα. Το να προωθεί τον τουρκισμό στη Θράκη, κατανοητό από την πλευρά τους, όχι αποδεκτό, κατανοητό. Αλλά εδώ φαίνεται να πακτώνει με την άλλη συζήτηση που κάνουμε με τους βόρειους γείτονες, οι οποίοι, η πρόεδρος δεν μας λέει ποιας χώρας είναι πρόεδρος, ο νέος πρωθυπουργός, ο προετοιμαζόμενος μας λέει εγώ Μακεδονία το ξέρω, ακτιβιστές στη Δυτική Μακεδονία μας λέει τώρα το Κίεφ που ασχολείται με την τουρκική κατά αυτούς μειονότητα, τη μουσουλμανική δηλαδή, αλλά μιλάει και για μακεδονική μειονότητα. Τι γίνεται εδώ? Αναμενόμενο. Αναμενόμενο. Όσο ο ελληνισμός και εν προκειμένου η Ελλάδα φθήνει δημογραφικός, οικονομικός, κοινωνικός από πλευράς κυριαρχίας, δηλαδή υπηρετεί αλλότερα συμφέροντα και καλλιεργεί τη φαντασίωση, το σύστημα εξουσίας στον πληθυσμό, στο λαό, ότι θα έρθουν οι Αμερικανοί να μας σώσουν, τόσο η χώρα θα αποδυναμώνεται και τόσο, με τόσο πιο έντονο τρόπο, δεν θέλω να πω επιθετικό, με τόσο πιο έντονο τρόπο, διάφορες μειονότητες, υπαρκτές ή μη υπαρκτές, ανυπαρκτές και τα αντίστοιχα ζητήματα, θα διεγείρονται ως όπλα προς μελλοντική χρήση ή, για να μην το καταστήσω τόσο έντονο, ως εργαλεία προς μελλοντική χρήση. Τη μελλοντική χρήση να ανοίξουν, αν απαιτηθεί, ένα-δύο ζητήματα καταπίεσης μειονοτήτων και άρα παρέμβασης τρίτων χωρών προς ανακούφιση αυτής της καταπίεσης στο εσωτερικό της χώρας. Αυτά τα ζητήματα δεν ανοίγουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ανοίγουν σιγά σιγά. Σωστό. Και όσο εσύ κοιμάσαι ή νομίζεις ότι κάποιος θα έρθει να εσώσει ή κάνεις ακόμα χειρότερα σπασμωδικές κινήσεις, διότι κοιτάξτε κάτι, θυμόμαστε ποια κυβέρνηση
άνοιξε μειονοτικό ζήτημα τουρκισμού, όπως πολύ σωστά το είπατε, στη Δυτική Θράκη. Η παρούσα, στο πλαίσιο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, τότε πήγαινε και έλεγε ότι οι μουσουλμάνοι βουλευτές παίρνουν γραμμή από τον Ερντογάν. Μπορεί και να παίρνουν. Όπως άλλοι βουλευτές παίρνουν γραμμή από την Αμερικανική πρεσβεία. Εδώ που τα λέμε, οι περισσότεροι βουλευτές μας από κάπου γραμμή παίρνουν. Το θέμα είναι ότι όταν εσύ πηγαίνεις και το λες ως κυβέρνηση και το κάνεις σημαία, ρίχνεις νερό στο μήλο ακριβώς αυτού του διεκδικήσεων. Βγαίνεις και λες υπάρχει πρόβλημα. Με τούτα και με εκείνα, στο τέλος θα φτιάξουμε πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι υπάρχει σήμερα τουλάχιστον. Μάλιστα. Όλα αυτά, κύριε Τζίμα, και με αυτό θέλω να κλείσουμε σήμερα, δεν γίνονται εν κενό, γιατί σε λιγότερο από 15 μέρες έχουμε ευρωεκλογές. Δεν θα μπω στο ουσιαστικό του ρόλου ενός ευρωβουλευτή ή των σωτήρων των κενών που μας θυμιατίζουν ό,τι μας θυμιατίζουν ως πρόσκοποι της δυτικής λύπης που έλεγε και ο Ελίτης. Θα μπω στο αν κατά τη γνώμη σας και υπό ποια μορφή θα έπρεπε να γίνεται η συζήτηση, διότι είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα να μας λέει, ρε παιδί μου, η Ευρώπη έτσι πρέπει να πάει, σε αυτή τη γεωπολιτική, γεωοικονομική, γεωτεχνολογική πλημμυρίδα. Εμείς λέμε, κι ας είναι και λάθος, ας μην μου ακουστεί καλά, δεν τους έχουμε ακούσει να το λένε. Φυσικά, οι ευρωεκλογές αντιμετωπίζονται σαν μια μεγάλη δημοσκόπηση. Λοιπόν, η συζήτηση για αυτόν τον δεινόσαυρο, τον παροχημένο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν συμπεριλαμβάνει πολύ συνειδητά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ορισμένα πολύ βασικά ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ρωσία? Κάτι γνώμη δεν υπάρχει. Δεύτερον, ποια θα είναι η σχέση Ευρώπης και Ασίας, δεδομένου ότι η Ευρασία είναι μια ενιαία ήπειρος στην πραγματικότητα? Πολιτική είναι η διαχωρισμή. Τρίτον, γιατί η Ευρώπη και ως πότε θα είναι παρακολούθημα των Ηνωμένων Πολιτειών? Τι συμφέρει τους ευρωπαϊκούς λαούς? Τέταρτον, πώς θα μπορέσουμε να ανεβούμε στο τρένο των νέων τεχνολογιών και με ποιο τρόπο συνολικά ως Ευρώπη? Τα τέσσερα αυτά ερωτήματα, και βεβαίως υπάρχει και ένα πέμπτο, το ξέρασα, τι θα γίνει με τις διευρυνόμενες ανισότητες οι οποίες ανατινάζουν τις κοινωνίες μας? Τα 4-5 αυτά ερωτήματα και άλλα πολύ βασικά λείπουν. Γιατί λείπουν? Διότι πάνω στα στρατηγικά ζητήματα δεν υπάρχουν διαφωνίες των βασικών παιχτών. Μαζί είναι. Το θέμα μάλιστα των ευρωρωσικών σχέσεων δεν τολμούν, όπως και των ευρασικών, δεν τολμούν να τον βάλουν ούτε και αριστερότερα κόμματα, μην τυχόν και κατηγορηθούν ως φιλορωσικά. Άρα, απλά μια δημοσκόπηση λέτε, καταγραφή στην ουσία. Βεβαίως. Είναι μια δημοσκόπηση. Αν η κυβέρνηση θα πάρει 33% να πει ότι νίκησε, αν πάρει λιγότερο από 33%, και εφόσον ακολουθήσει όσα είπε, να πάει σε καινούργιες εκλογές. Ερώτηση. Ναι, ναι, ερώτηση. Με λίστα. Ερώτηση. Γιατί βλέπετε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες να γίνεται συζήτηση ουσίας? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό το ρίξε, ένας δεινόσαυρος ο οποίος είναι παροχημένος, ασχέτως αν επιβιώνει, δεν είναι κανένας που δεν επιβιώνει. Είναι όμως σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις. Πείτε μου ένα μείζον διεθνοπολιτικό ζήτημα που περιμένει, στο οποίο περιμένει ο πλανήτης να ακούσει τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έστω και ένα. Κύριε Τζίμα, πριν σας αποχαιρετήσω, μου λέει εδώ φίλος ο Νίκος. Θέλω, λέει, λίγο να φύγετε από αυτά και μιας και έχετε τον κύριο Τζίμα να το ρωτήσετε. Βλέπω, λέει, τον πρόεδρο της Αργεντινής, τον Μιλέη, να έχει πάρει φόρα και να τα βάζει με κυβερνήσεις, πρόσφατα με τη λεγόμενη μαμά Ισπανία, που δημιούργησε μάλιστα και διπλωματικό επεισόδιο με ανάκληση διπλωματών από πλευράς Ισπανίας, αφού ανταλλάχθηκαν βαριές εκφράσεις. Ο Μιλέη έχει μιλήσει για αποχώρηση από τα BRICS, η οποία τη θεωρεί δεδομένη. Από την άλλη, στη χώρα του, μετά τους πανηγυρισμούς για την εκλογή του, έχουν αρχίσει τα όργανα με διαδηλώσεις μεγάλων κοινωνικών ομάδων, ακόμη και αστυνομικών. Ρωτώ, λέει λοιπόν τον κύριο Τζίμα, βλέπεις το πρόσωπο Μιλέη έναν τύπου Ζελένσκι της Λατινικής Αμερικής, και ποιος θα είναι ο ρόλος του στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών? Θα καταφέρει να τον φέρει σε πέρας? Βλέπω, τώρα δεν μπορώ να πω αν είναι Ζελένσκι, γιατί η Ουκρανία είχε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά.
αλλά βλέπω αυτό το υβρίδιο πολιτικού και κλόουν, το οποίο ο καπιταλιστικός κόσμος και κυρίως ο δυτικός καπιταλιστικός κόσμος, η Αργεντινή είναι ίσως η πιο δυτική λατινοαμερικανική χώρα, παράγει σοριδών. Όλο ένα περισσότερο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι καταφανώς ακατάλληλοι να έχουν οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Τι να κάνουμε, δεν κάνουμε όλοι για αυτό το πράγμα. Οι λαοί μέσα από διάφορες εκστρατείες τακτικής χειραγώγησης εμπιστεύονται τις τύχες τους. Είναι σαν να βρίσκεται ο δυτικός κόσμος και οι σύμμαχοί του σε μια ολοένα εντυνόμενη παράκρουση. Ομιλία είναι μια καθαρή εικόνα αυτού του πράγματος. Ένας άνθρωπος για την ψυχική υγεία του οποίου δεν είμαστε σίγουροι, δεν το λέω στίγμα έτσι, αλλά είναι προφανές, και ο οποίος έχει εξτρεμιστικές νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, δηλαδή ακραία αντικοινωνικές, πήρε την εξουσία μιας πολύ σημαντικής χώρας και την πηγαίνει στο λαιμό. Θέμης Τζίμας, θα τα ξαναπούμε μαζί του για όλο αυτό το περιβάλλον μικρών και μεγάλων εικόνων. Ωραίος κόσμος, κύριε Τζίμα, μπορεί επιστημονικά για εσάς όλους να έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο κόσμος μας, αλλά για τους λαούς δεν προϊονίζονται καλές εξελίξεις. Υπάρχει αισιοδοξία του μεγάλη αναταραχή θαυμάσια κατάσταση. Ναι, εντάξει. Για όσους θυμούνται. Ναι, εντάξει. Αλλά θαυμάσια κατάσταση με το να μην δίνασαι να τα φέρεις βόλτα στις πρώτες 10 μέρες του μήνα, δεν θα την έλεγα. Ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό. Τι εννοώ. Δεν υπάρχει αλλαγή εποχής, δυστυχώς, στην ανθρώπινη ιστορία που να γίνεται ανέμακτα και εύκολα. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.